Βρισκόμαστε στο θεατρικό εργαστήριο του Δήμου Λέσβου, παρέα με τον Στρατή Βλαστάρη. Στρατή, πότε ξεκίνησε η σχέση σου με το θέατρο? Η σχέση με το θέατρο ξεκίνησε τη δεκαετία του 80, 1980. Το θεατρικό εργαστήριο τότε ανήκει στο κέντρο νεότητας του Δήμου Μυτιλίνης και μετά από διάφορα στάδια που πέρασε έχει καταλήξει τώρα να είναι πάλι ξανά και να ανήκει απλώς στο Δήμο Μυτιλίνης, που πέρασε από ΔΕΠΤΑΜ και τα λοιπά. Τότε είχαμε ξεκινήσει με τον Παναγιώτη τον Ψαρό, που ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης της ομάδας. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να φύγει ο Παναγιώτης για δικούς του οικογενειακούς λόγους και αναλάβαμε εμείς την ευθύνη μετά. Και ήρθε μετά αρκετός κόσμος που πλαισίωσε την ομάδα σταδιακά. Σε έχω γνωρίσει μέσα από τη σκηνοθεσία. Εκτός από το να σκηνοθετείς, έχεις παίξει και τι σ' αρέσει πιο πολύ από τα δύο? Τα πρώτα χρόνια έπαιζα. Α, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα πια δεν μπορώ να μάθω εύκολα λόγια. Έχω πολλά χρόνια να ανεβώ επί σκηνής. Μου άρεσε και το να παίζω πάρα πολύ. Τώρα απλώς, από τη σκοπιά τη σκηνοθετική, ας πούμε, συσσαγωγικά, νομίζω ότι και εκεί επιτελείς μια δουλειά η οποία είναι πιο σημαντική. Όχι πιο σημαντική από την ηθοποιία, πιο σημαντική από την άποψη ότι πρέπει να είσαι πολλά πράγματα μαζί. Πρέπει να είσαι η μάνα της ομάδας, πρέπει να είσαι ο ψυχολόγος της ομάδας, πρέπει να είσαι ο συντονιστής που να συντονίζει όλα τα πράγματα. Πρέπει να έχεις πολύ καλές γνώσεις κειμένων που υπάρχουν, γιατί συνήθως έχουν και αυτά τα προβλήματα, πώς επιλέγεις ένα κείμενο. Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα ενασχόληση. Και το θέμα είναι ότι όλες οι ομάδες, νομίζω οι ερασιτεχνικές, γιατί ερασιτέχνες είμαστε, θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πώς να αναδείξουν καινούργια άτομα, να τα βγάλουν και στη σκηνοθεσία και στην ηθοποιία και σε όλες τις άλλες τις δουλειές που έχουν σχέση με που είναι ως συντελεστές του θεάτρου. Ποιο ήταν το πρώτο έργο με το οποίο ήρθε σε επαφή με το θέατρο? Τότε, το πρώτο έργο που είχε ανεβεί από το εργαστήριο του 1981, αν δεν κάνω λάθος, 81 ή 82, ήταν τρία μονόπρακτα. Ένας Καμπανέλης, ένας Τσέχοφ και ένας Σκούρτης. Τρία μονόπρακτα. Εγώ έπαιζα στο μονόπρακτο του Καμπανέλη, ήταν η γυναίκα και ο λάθος, και έπαιζα το ρόλο ενός αστυνομικού. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Από τα έργα που έχεις σκηνοθετήσει, ποια θεωρείς ότι υπήρξαν τα σημαντικότερα ή ποια από αυτά επηρέασαν ψυχολογικά εσένα, την ψυχοσύνθεσή σου ως σκηνοθέτη? Καλά, όλα τα θεωρείς παιδιά σου, εννοείται. Και κανονικά θεωρούμε και παιδιά και τις δουλειές των άλλων στελεχών της ομάδας. Αλλά σίγουρα αυτά τα οποία με έχουν επηρεάσει σαν ψυχοσύνθεση και όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι κυρίως ο κύκλος με την κοιμωλία του Μπρέχτ, τα αμορά τα φέρνει ο Πελαργός που είχε μια πολύ μεγάλη επίχυση στον κόσμο, οι τολμηρές Πολαρόιτ που ήταν ένα επικίνδυνο σε εισαγωγικά τόλμημα για την εποχή, γιατί ήταν πολύ τολμηρό όντως σαν έργο και έφυγε ζητήματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολα στην εποχή μας. Η πανδημία επηρέασε το θέατρο, το ερασιτεχνικό, ναι, σε σημαντικό βαθμό. Όλες τις ομάδες. Πώς περιμένεις ότι θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα? Θα υπάρξει επιστροφή στις αίθουσες? Ναι, πιστεύω ότι θα υπάρξει επιστροφή στις αίθουσες. Αυτή τη στιγμή γίνονται σταδιακά κάποια βήματα, αλλά οπωσδήποτε και η χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλαδή διαδικτυακές πρόβες και όλα αυτά, είναι μια λογική η οποία αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στο θέατρο. Δεν αντικαθίσταται βέβαια καθόλου η ζωντανή επαφή του ηθοποιού με το κοινό του, αυτό είναι δεδομένο. Στη διάρκεια της πανδημίας αναγκαστήκαμε να δούμε πολλές παραστάσεις διαδικτυακά, αλλά είναι άλλη χάρη. Και αυτό το ξέρεις και εσύ, και σαν ηθοποιός και σαν κοινό, ότι είναι πολύ ζωντανή, άμεση και πολύ δημιουργική αυτή η επαφή. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά το θέατρο, επειδή έχει τη ζωντάνια αυτή, το πάρε και δώσε, της ανάσας του θεατή και της ανάσας του ηθοποιού, πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσουμε στις αίθουσες και θα ξαναβγούμε σε καινούργια δεδομένα. Σαν σκηνοθέτης, ποιος είναι ο στόχος σου, ποιο είναι το επόμενο έργο που θες να ανεβάσεις ή που έχεις χρόνια στο μυαλό σου ότι θες να ανεβάσεις και οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν? Έχω αρκετά έργα στο μυαλό μου για να ανεβούν. Το πρόβλημα είναι ότι οι ομάδες έχουν ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί πολλές φορές να μην επαρκεί για τους ρόλους που θες να δώσεις και να μοιράσεις.
Πολλές φορές, και αυτό γίνει τώρα τελευταία και λόγω της δημιουργίας της θέσης που βοήθησε σε όλη αυτή την ιστορία, γίνονται ανταλλαγές ανάμεσα στις ομάδες. Μου λείπει ένας ηθοποιός, τον παίρνω από κάποιον άλλον ή δίνω ένα δικό μας ηθοποιό σε κάποια άλλη ομάδα που τον χρειάζεται. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλό κλίμα συνεργασίας και καλού ανταγωνισμού ανάμεσα στις θεατρικές και ερασιτεχνικές ομάδες. Λίγο πρόσωπα έργα πια θεωρώ ότι θα ήθελα να κάνω. Και θα ήθελα να ξανακάναμε λίγο τη λογική αυτή του θέατρου όπως σας αρέσει που είχαμε κάνει πριν από 5 χρόνια νομίζω, που ήταν για 3 μήνες θεατρικές παραστάσεις εδώ, στο χώρο που είμαστε, στο θεατρικό εργαστήρι, 3 διαφορετικά έργα, κάθε Σαββατοκυριακό, με δωρεάν είσοδο για το κοινό και συλλογή τροφίμων για ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας γενικά. Θα ήθελα να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα δεύτερο κύκλο. Και γιατί ο χώρος αυτός μαθαίνεται και γίνεται ένα στέκι, και γιατί δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να δει δωρεάν θέατρο, κάτι που μια δημοτική θεατρική ομάδα θα πρέπει να το έχει στο μυαλό της και σαν στόχο, και γιατί μπαίνουν καινούργια άτομα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορεί ένας να σκηνοθετήσει και τα 3, άρα θα έχει τουλάχιστον 3 σκηνοθέτες. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι. Και θα ήθελα να κάναμε ένα δεύτερο κύκλο τέτοιων μικρών κομματιών θεατρικών. Το δικό σου μήνυμα που θες να περνάς μέσα από τα έργα, ποιο είναι? Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Επειδή πολλές φορές τα πράγματα που ζούμε στην κοινωνία μας και είναι πάρα πολλά σήμερα μας επηρεάζουν, εγώ είμαι της λογικής λίγο του θέατρου να στέρνει το δικό του το μήνυμα. Όχι ότι θα αλλάξει τον κόσμο, έτσι, αλλά σίγουρα θα τον κάνει καλύτερο. Σίγουρα θα δώσει ένα μήνυμα σε κάποιους ανθρώπους που να είναι λίγο πανανθρώπινο και να είναι λίγο αντιπολεμικό, αν θέλεις, τώρα που ζούμε και το κλίμα του πολέμου, της κρίσης νωρίτερα, της πανδημίας, όλα αυτά τα ζητήματα. Να μπορεί. Βέβαια δεν μπορείς να διαβάξεις πάντα έργα που να έχουν ένα μήνυμα κοινωνικό, αν και όλα τα έργα, από όποια άποψη και να τα δεις, έχουν μια θέση πολιτική. Άλλα με τον έναν τρόπο και άλλα με τον άλλο τρόπο. Εξαρτάται. Θα ήθελα πάντως τα έργα τα οποία ανεβάζω να έχουν ένα ψήγμα κοινωνικού μηνύματος, αν μη τι άλλο. Και ανεξάρτητα από αυτό, θα ήθελα όλα τα έργα που ανεβάζουμε σαν ομάδα ή που θα ανεβάσω εγώ όσο ακόμα μπορώ, να είναι έργα δημιουργικά και να έχουν επίκηση στον κόσμο. Δηλαδή να είναι ζωντανά, να λένε κάτι στον κόσμο που έρχεται να τα δει. Γιατί το θέατρο, όπως ξέρουμε, είναι όχι πρόβες. Σίγουρα για εμάς τους ερασιτέχνες είναι οι πρόβες κάτι πολύ σημαντικό, αλλά για το κοινό. Είναι αυτή η επαφή. Τι θα πάρει το κοινό τη μέρα που θα δει την παράσταση.